Και ο κύριος Δημήτρης ο Παπαδάκης είναι και εκείνος ένας κάτοικος του χωριού του, των Βαριζίων, αρκετά τώρα, μεγάλης ηλικίας. Αρχίσουμε από το αρχή της ανταρκτικής ομάδος. Εγώ θέλω να μου πείτε, κύριε Παπαδάκη, γιατί ανατινάξανε το χωριό, Γιάντα. Διότι ήταν τα ανταρκτικά σώματα στο βουνό του συνότητός μας, τα οποία τα εξυπηρετούσαμε εμείς και τα δίπλα χωριά. Μπράβο. Γι' αυτό λοιπόν τα καταστρέψανε αυτά τα χωριά. Τα καταστρέψανε. Ε, θέλουμε να πούμε στους νέους, τι σήμαινε αυτή η καταστροφή. Ήταν καταστροφή ήταν αυτή, για πέστε μας. Ήταν καταστροφή. Καταστροφή που έκαναν στο χωριό μας, δεν την έκαναν σε κανένα χωριό. Διότι ούτε ένα σπίτι δεν αφήκανε. Ούτε ένα σπίτι. 21, 7 αεροπλάνα έρθανε και ρίξανε από 3 βόμβες το κάθε αεροπλάνο. 21 βόμβα ρίξανε μέσα στο χωριό μας. Ο Ψαρογιώρης ήταν τότε πρόεδρος, εγώ ήμουν αντιπρόεδρος. Ναι. Λοιπόν, εκαταστρέψανε το χωριό. Όσα σπίτια ρίξανε με τα αεροπλάνα και μείνανε σώα, τα υπόλοιπα, έτρεχανε και βάνανε μελανίτη, νάρτσες, αυτές, πώς τις λέγανε, μελανίτη, είχανε νάρτσες και δεν θυμούμε τι άλλα βάνανε και νετνάσανε τα σπίτια. Ο μελανίτης τα έκυγε. Λοιπόν, το χωριό εκατεστράφηκε. Ποια χωριά τότε, ποια χωριά, κύριε Παπαδάκη, σας βοηθήσανε. Τσιβοριζανούς, ποια χωριά τσιβοηθήσανε τότε. Εμάς τα χωριά μας, εγώ ξέρω ότι η Νύθαυρη υποστήριξε πολλούς ανθρώπους. Νύθαυρη. Νύθαυρη. Εγώ έφυγα από εδώ πρόσφατα. Νύθαυρη ή η Νύβρητος. Η Νύθαυρη ή η Νύβρητος. Η Νύβρητο. Η Νύβρητο πήγαινε το... Εκεί μας εφήκανε τις χωριανού μας όλοι. Γιατί μένα δεν με πιάσανε τη γωνία. Είχα συνδεθεί με το ενταρτικά τότε σας. Ναι. Εγώ ήμουν στο Μεσίσκλης αναμετώχη. Αυτοί πήγανε στην Ήβρετο και πιάσανε και πραγματικό τους υποστηρίξανε οι Νιβρετιανοί μπράτσου. Τους δώκανε σπίτια, διάσανε στάβλους που είχαν και τις βάλανε μέσα. Τις υπερασπιστήκανε πολύ ωραία. Έτσι από άκουσα λέει από τους χωριανούς. Αλλά εγώ πήγα σε ένα μετώχη εδώ παρακάτω παππού μου, Κρομιδαντώνη. Έτσι είχα 2-3 πρωτομπαρμπάδες και λέω εδώ θα ρίξω, πού να πάω. Είχα ένα σπίτι στη Γαλλιά και περιουσία, αλλά πήγα και με διώξανε. Πάει δική μου από τη Γαλλιά. Να σου λέω τώρα γεγονότα. Όχι, να μην μου πείτε, μόνο θέλω τώρα να μου πείτε, να ξαναρθούν τέτοιες εποχές. Ο Θεός να μην αφήσει.